Γιατί επιμένω να μην ανακατεύεις διαφορετικές μάρκες πολυμερικού πυλού μεταξύ τους? Άλλωστε, ένας μύθος που κυκλοφορεί λοιπόν είναι ότι για να φτιάξουμε το χρώμα που θέλουμε μπορούμε να ανακατέψουμε διάφορες μάρκες πολυμερικού πυλού μεταξύ τους. Μπορούμε μεν να αναμίξουμε διαφορετικά χρώματα πυλού της ίδιας μάρκας για να φτιάξουμε τα χρώματα που μας αρέσουν, και όχι μόνο μπορούμε, κάποιες φορές είναι απαραίτητο. Αλλά αν ανακατέψουμε χρώματα πυλού από διαφορετικές μάρκες, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ανθεκτικότητα που θα έχει η δημιουργία μας μετά το ψήσιμο. Ένας άλλος λόγος που δεν μπορούν να ανακατευθούν χρώματα από διαφορετικές μάρκες είναι το γυάλισμα χωρίς βερνίκι. Μια λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου εντυπωσιακή ιδιότητα του πολυμερικού πυλού είναι ότι μετά το ψήσιμο με ειδική επεξεργασία μπορεί να αποκτήσει εντυπωσιακή λάμψη χωρίς χρήση βερνικιού ή άλλου γυαλιστικού. Το γυάλισμα αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας μια συγκεκριμένη διαδικασία για συγκεκριμένο χρόνο. Αυτός ο χρόνος δεν είναι ίδιος για κάθε μάρκα και κάθε μάρκα επίσης γυαλίζει με λίγο διαφορετικό τρόπο. Οπότε, αν έχεις αναμίξει χρώματα από διαφορετικές μάρκες και θέλεις μετά να γυαλίσεις αυτό που έφτιαξες, το αποτέλεσμα θα είναι περίεργο, αλλού πιο γυαλιστερό και αλλού λιγότερο. Οπότε, αν έχεις επιλέξει αυτόν τον τρόπο γυαλίσματος, θα πρέπει να μην ανακατεύεις ούτε χρώματα από το ίδιο μπραντ μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, σκόλπι σουφλέ και σκόλπι πρίμο, δεν μπορείς να τα ανακατέψεις σε αυτή την περίπτωση, γιατί το σουφλέ είναι πιο ματ και γυαλίζει πολύ λιγότερο. Τώρα, αν δεν θέλεις να κάνεις τη διαδικασία του γυαλίσματος στο τέλος, μπορείς να ανακατέψεις πυλούς της ίδιας μάρκας, παραδείγματος χάρη Fimo Soft με Fimo Efe ή με Fimo Professional. Θα αλλάξουν κάπως οι ιδιότητες του πυλού πριν το ψήσιμο, θα γίνει δηλαδή πιο μαλακός κατά το πλάσιμο ο Professional αν αναμειχθεί με Soft, αλλά μετά το ψήσιμο δεν θα έχεις πρόβλημα ανθεκτικότητας. Μην ανακατεύεις όμως το Leather και το Kids με τα υπόλοιπα της Fimo. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τις υπόλοιπες μάρκες. Αν τώρα έρχεσαι στα σεμινάριο πολυμερικού πυλού, θέλω να μείνεις μακριά από πολύ φρέσκους πυλούς, γιατί στα σεμινάρια δεν υπάρχει ο χρόνος για να γίνει η διαδικασία που έλεγα πιο πριν ότι απαιτείται ώστε να αφαιρεθούν τα περιττά έλαια. Θα πρότεινε επομένως να πάρεις Fimo Professional ή Kato Polyclay. Σε έψησε ο πολυμερικός πυλός? Κάνε κλικ σε κάποιο από τα βίντεο που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη ή έλα στα σεμινάρια πολυμερικού πυλού. Θα βρεις πληροφορίες για τα σεμινάρια στην περιγραφή. Είμαι η Δέσποινα και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.